Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αξιότιμοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Θέλω με πολύ μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω στην εναρκτήρια εκδήλωση της προγραμματικής συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και στην πρώτη ανοιχτή κεντρική εκδήλωση μετά από μια χρονιά πρωτόγνωρα δύσκολη και μετά από ένα παρατεταμένο lockdown που στήχησε πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία. Η προγραμματική μας συνδιάσκεψη είναι δεδομένο ότι διενεργείται σε μια πρωτόγνωρη περίοδο, αλλά καθορίζεται όχι μόνο οργανωτικά, αλλά και πολιτικά και ιδεολογικά και ως προς τα περιεχόμενά της και τη θεματολογία της από τη συνθήκη της πανδημίας. Βρισκόμαστε ήδη σε μια νέα εποχή. Η κρίση του COVID-19 έχει μετασχηματίσει τις παγκόσμιες ιδεολογικές και πολιτικές συντεταγμένες. Και κανείς δεν ξέρει τι περιμένει τις κοινωνίες από εδώ και στο εξής. Η ανθρωπότητα ολόκληρη βρίσκεται ενώπιον τεράστιων προκλήσεων. Οι βεβαιότητές μας έχουν ήδη κλονιστεί, όπως όμως έχει κλονιστεί και αυτό το αίσθημα υπεροψίας των δυτικών κοινωνιών απέναντι στη φύση. Ένα αίσθημα υπεροψίας σύμφυτο με τις καπιταλιστικές σχέσεις κυριαρχίας. Νέα ερωτήματα και νέες ανάγκες προκύπτουν καθημερινά. Ανάγκες για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και της κοινωνικής προστασίας, αλλά και ερωτήματα, πρωτόγνωρα ερωτήματα, για τη σχέση επιστήμης και δημοκρατίας. Για τον τρόπο με τον οποίο οι επιστημονικές δεδομένες προτάσεις και εισηγήσεις και κατευθύνσεις μπορούν να βρουν την ισορροπία τους με τις ατομικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα που αποτελούν κατακτήσεις τουλάχιστον της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας εδώ και 100-150 χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα με την κρίση του COVID και αυτά τα πρωτόγνωρα ερωτήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την συνακόλουθη οικονομική κρίση, η οποία ενδεχομένως φαίνεται να αυτονομείται από την κρίση του COVID. Βεβαίως, το θετικό στοιχείο είναι ότι τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η οικονομική κρίση, λόγω της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής Biden, φαίνεται να λαμβάνει μαθήματα από τα λάθη της προηγούμενης περίοδου, από τα λάθη διαχείρισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες ασκείται μια πολιτική η οποία διανοίγει δυνατότητες, καθώς ιεραρχεί ως πρώτη στο ζήτημα την κοινωνική προστασία, τις αυξήσεις των μισθών, την ενίσχυση των εργαζομένων, την παροχή ρευστότητα στην οικονομία, την άρση της πατέντας των εμβολίων που αποτελεί μια κορυφαία κίνηση αμφισβήτησης των θεσφάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας έτσι όπως αυτή έχει καθοριστεί στο σύγχρονο καπιταλισμό, ενώ και στην ίδια την Ευρώπη φαίνεται ότι γίνονται κάποια δειλά βήματα υπό την κυριαρχία βεβαίως της συντηρητικής δεξιάς για την αμοιβαιοποίηση του χρέους, για την άρση του συμφώνου σταθερότητας, για το προσώρας πάγωμα των πολιτικών λιτότητας που καθόρισαν την προηγούμενη δεκαετία. Και όλα αυτά αντικειμενικά διανοίγουν πραγματικές ρογμές και πραγματικές δυνατότητες για την παγκόσμια αριστερά. Για την παγκόσμια αριστερά, η οποία ξεκινά από τη ριζοσπαστική αριστερά, την οικολογική αριστερά, την ανανεωτική αριστερά, την κομμουνιστική αριστερά και φτάνει μέχρι και την σοσιαλδημοκρατία, τα κινήματα της πολιτικής οικολογίας, όλα τα κινήματα αμφισβήτησης. Αυτές τις δυνατότητες ακριβώς είναι που πρέπει, που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αμφισβητώντας την ίδια την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, αμφισβητώντας την γερμανική κυριαρχία στην Ευρώπη και τον τρόπο που αυτή καθορίζει τις βασικές οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες. Ωστόσο, στην Ελλάδα, αντί η Νέα Δημοκρατία να αξιοποιήσει αυτές τις αντικειμενικές δυνατότητες, εκμεταλλεύεται στην πραγματικότητα την κρίση του COVID-19 στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Την εκμεταλλεύεται ως ευκαιρία
για να επιβάλλει ένα ταξικό, αυταρχικό, σκληρό καθεστώς κυριαρχίας. Την ώρα που δεν ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ώρα που έχει αποτύχει στρατηγικά στη διαχείριση της πανδημίας, μετράμε ήδη δυστυχώς 13.000 νεκρούς, λόγω ακριβώς της αδυναμίας ή της άρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει στην ενίσχυση του ΕΣΥ, επιλέγει να διχάσει την κοινωνία, να απειλήσει, να εξαπολύσει επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα, επιδιώκει να επιβάλλει συνθήκη απόλυτης μονοκρατορίας, μονοφωνίας και ολοκληρωτισμού στην ενημέρωση, επιτίθεται στο περιβάλλον, ιεραρχεί πάντοτε το ιδιωτικό πάνω από το δημόσιο συμφέρον, στην παιδεία, στην οικονομία, στην υγεία. Ταυτόχρονα κινητοποιεί το σύνολο του απλοστασίου, της ακραίας, της εναλλακτικής, της σκληρής δεξιάς, του ιδεολογικού απλοστασίου. Εθνικισμός, αντιπροσφυγισμός, ρατσισμός, ομοφοβία, σεξισμός, μισογυνισμός, αστυνομικός αυταρχισμός είναι ακριβώς τα ιδεολογικά όπλα που κινητοποιεί η Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τις αποτυχίες της στην οικονομική και την κοινωνική πολιτική. Προβάλλει επομένως επιτακτική πλέον η ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής προοδευτικής πλειοψηφίας για την προοδευτική αριστερή διακυβέρνηση της χώρας. Και γι' αυτό απαιτείται μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία των εργαζομένων, των λαϊκών τάξεων, των μικρών, των μεσαίων στρωμάτων, των γυναικών, εκείνων οι οποίοι κινητοποιούνται για την υπεράσπιση δικαιωμάτων, του οικολογικού κινήματος, του κινήματος της νεολαίας, ώστε να συγκροτηθεί μια ισχυρή πολιτική δύναμη, όχι απλώς αμφισβήτησης, αλλά και εναλλακτικής πρότασης. Νομίζω ότι προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι να επεξεργαστούμε, και ακριβώς αυτό θα κάνουμε τις επόμενες δύο ημέρες, ένα κρουστικό, μαχητικό, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών στόχων, αλλά και αξιών. Με προστασία της εργασίας και ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, με ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, έτσι ώστε να βγει αυτή η θηλιά από το λαιμό της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπνεύσουν, να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να περιορίσουμε έως και να εξαλείψουμε τις κοινωνικές ανισότητες, να επεξεργαστούμε ένα δίκαιο πρόγραμμα για την ψηφιακή εποχή, αλλά και για την πράσινη μετάβαση. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να οικοδομήσουμε ένα μαζικό, λαϊκό, δημοκρατικό, αριστερό, συμμετοχικό κόμμα. Να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη στρατηγική της διεύρυνσης, ώστε να αντιστοιχίσουμε την πολιτική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει πλέον εδραιωθεί ως η αριστερή προοδευτική δύναμη εκπροσώπησης των λαϊκών συμφερόντων, με την οργανωτική του δύναμη. Αυτά τα δύο χρόνια, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, έχουν γίνει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έχει καταφέρει να διπλασιάσει τα μέλη του, να αυξήσει θεαματικά τις οργανωμένες του δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα, έχει προχωρήσει την διαδικασία για τη συγκρότηση της Προοδευτικής Συμμαχίας, έχουμε συγκεκριμένα αποφασιστικά βήματα, όπως τη διακήρυξή μας, τον απολογισμό μας για την περίοδο 2012-2019. Έχουμε καταφέρει μέσα σε συνθήκη lockdown και πανδημίας να ολοκληρώσουμε 67 νομαρχιακές συνδιασκέψεις σε ολόκληρη την Ελλάδα διαδικτυακά, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και πρωτοπορώντας, αν όχι απλώς και μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, διότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα υπό οποιασδήποτε συνθήκες να κινητοποιούμε το σύνολο του δυναμικού μας, του στελεχειακού δυναμικού μας, του δυναμικού των μελών μας, σε μια διαδικασία διαβούλευσης και συζήτησης. 17.000 αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα πήραν μέρος σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδικτυακή διαδικασία των συνδιασκέψεων, την οποία ολοκληρώσαμε με επιτυχία. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον, ιδιαίτερα σε αυτές τις περίεργες και πρωτόγνωρες συνθήκες στις οποίες είμαστε αναγκασμένοι όλοι να ζούμε λόγω της κρίσης του COVID-19. Έχουμε όμως ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε.
πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή τη στρατηγική, πρέπει να την ολοκληρώσουμε στο δρόμο για το συνέδριό μας, το οποίο δυστυχώς αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και ακόμη πιο αποφασιστικά να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα των μελών του. Ένα κόμμα που θα είναι το κόμμα στο χώρο του, στο πεδίο αναφοράς του, που θα παράγει πολιτικά γεγονότα, που θα κινητοποιεί, που θα παρεμβαίνει, που θα δίνει πραγματικές εναλλακτικές λύσεις στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτή την ανάγκη την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε και αυτές τις τρεις ημέρες της προγραμματικής μας συνδιάσκεψης. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες μας, θέλω να ευχηθώ όλοι με δύναμη και αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα.